Ο προφήτης Αβακούμ είναι γνωστός ως ένας από τους ελάσσονες προφήτες, δηλαδή από τους μικρότερους προφήτες σε σχέση με τους μείζονες προφήτες όπως τον Ισαΐα, τον Ιερεμία κτλ. Όχι επειδή είναι μικρότερος σε αξία, μικρότερος σε σημασία, αλλά πολύ απλά επειδή η προφητεία του, το βιβλίο του είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα τεράστια βιβλία του Ισαΐα, του Ιερεμία. Ο Ισαΐας παραδείγματος χάρη έχει 66 κεφάλαια, ενώ ο Αβακούμ έχει μόλις 3. Ιστορικά, ο Αβακούμ έζησε γύρω στον 7ο με 6ο αιώνα π.Χ. λίγο πριν την καταστροφή του Ιούδα, του Νοτίου Βασιλείου, του Ιούδα, από τον στρατό των Βαβυλωνίων ή των Χαλδαίων, όπως είναι επίσης γνωστή. Σε αυτό το σημείο, ιστορικά, στη χώρα του Ιούδα, στο έθνος του Ιούδα, οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Θεό, όπως και πολλές φορές στην ιστορία του Ισραήλ. Έχουν εγκαταλείψει το Θεό, υπάρχει πολλή ειδωλολατρία, υπάρχει πολλή αδικία και το βιβλίο ξεκινάει με τον Αβακούμ, τον προφήτη, να παραπονιέται στον Θεό για όλη την αμαρτία που βλέπει γύρω του μέσα στο έθνος του, μέσα στο Ισραήλ. Και λέει το εξής, ας διαβάσουμε, Αβακούμ κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, η όραση την οποία είδε ο Αβακούμ ο προφήτης. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα εισακούς? Θα βοώ σε σένα αδικία και δεν θα σώζεις. Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία? Υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γι' αυτό ο νόμος είναι αργός και δεν βγαίνει τέλεια κρίση. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο και βγαίνει διεστραμμένη κρίση». Για πολλούς ανθρώπους, για πολλούς πιστούς, υπάρχουν στιγμές στη ζωή τους που έχουν, θα μπορούσαμε να πούμε, πνευματική κατάθλιψη. Βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας που είναι χάλια, αμαρτία, κανένας δεν ακολουθάει το Θεό, βλασφημούνε το Θεό και προσευχόμαστε να κάνει κάτι, αλλά δεν φαίνεται να κάνει κάτι. Δεν απαντάει στις προσευχές μας. Λέμε, κοίτα όλη την αμαρτία, γιατί δεν κάνεις κάτι? Πώς γίνεται ένας τόσο Άγιος Θεός να αφήνει όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται στον κόσμο? Γιατί δεν κάνεις κάτι? Ο Αβακούμ είναι απελπισμένος. Λέει, προσεύχομαι σε σένα και δεν μου απαντάς. Κράζω σε σένα και τίποτα. Πότε θα κάνεις κάτι? Μέχρι πότε πρέπει να περιμένω? Κοίτα, εδώ πέρα ο νόμος σου έχει καταπατηθεί. Ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο. Όπου κοιτάξω υπάρχει αδικία. Γιατί δεν κάνεις τίποτα για όλη αυτή την αδικία που βλέπω γύρω μου? Και ο Θεός το απαντάει. Εδάφιο 5. Μιλάει ο Κύριος τώρα. Και λέει το εξής. «Δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό. Επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας που δεν θα το πιστέψετε αν κάποιος σας το διηγηθεί». Τώρα, ο Θεός λέει, Αβακούμ, ξέρω πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στο Ισραήλ, στον Ιούδα, και θα κάνω κάτι γι' αυτό. Μάλιστα, θα κάνω κάτι τόσο φοβερό που δεν θα το πιστέψεις. Τώρα, ως μια υποσημείωση εδώ πέρα στα γρήγορα, όποτε ακούω σήμερα κάποιον να αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο που μόλις διάβασα, που ο Θεός λέει θα κάνω κάτι στις ημέρες σας που δεν θα το πιστέψετε, θα είναι τόσο τρομερό, όποτε ακούω κάποιον σήμερα να χρησιμοποιεί αυτό το εδάφιο, το χρησιμοποιεί ως κάτι ευχάριστο. Το χρησιμοποιεί ως κάτι εμπνευστικό, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνει ιεραπόστολος
και πηγαίνει και θα πει, εκεί που θα πάω δεν ξέρω πώς θα σωθούνε, μπορεί να μην σωθεί κανένας, αλλά ποιος ξέρει, ίσως ο Θεός να κάνει στις ημέρες μας ένα έργο τόσο φοβερό, να σώσει τόσους πολλούς ανθρώπους που δεν θα το πιστεύαμε αν μας το έλεγε. Και χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο ως κάτι συναρπαστικό, ως κάτι υποκινητικό, να πάμε να κάνουμε κάτι φοβερό. Αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα με στον Αβακούμ, ο Θεός δεν εννοεί τίποτα τέτοιο, αλλά μιλάει για κάτι πολύ κακό που πρόκειται να πάθουνε στον Ιούδα. Τι είναι αυτό, Κύριε, που λες ότι είναι τόσο απίστευτο και τόσο τρομερό που δεν θα το πιστέψουμε άμα το κάνεις? Εδάφιο 6. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια όχι δικά του. Ξέρετε, ξέρεις τι θα κάνω εγώ, Αβακούμ, για όλη αυτή την αμαρτία που βλέπω μέσα στο Ισραήλ? Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αδικία και καταδυναστία και όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ θα κάνω κάτι αυτά. Ξέρεις τι θα κάνω? Θα στείλω τους Χαλδαίους να έρθουν να καταστρέψουν και να πάρουν τα σπίτια σας. Και δεν μείνει τίποτα. Αυτό θα κάνω. Τώρα, αν είσαι ο Αβακούμ και έχεις πρόβλημα μέχρι τώρα, τώρα έχεις ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Είσαι ο Αβακούμ και λες, μισό λεπτό, τι λέει εδώ πέρα ο Θεός, προσέξτε. Μιλώντας για τους Χαλδαίους, είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση τους και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς και τα άλογά τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αχριότερα από λύκους της Εσπέρας. Και οι καβαλάριδες τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδες τους θα έρθουν από μακριά. Θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για τροφή. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο και θα συγκεντρώσουν σε χμαλό τους σαν άμμο. Και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα για τον Ιούδα. Τώρα είσαι ο Αβακούμ και λες, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θεέ μου, στο εδάφιο 12 λέει, δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου. Εσύ είσαι ο Άγιος μου. Δεν θα πεθάνουμε. Δεν θα πεθάνουμε. Δεν γίνονται αυτά που λες. Εμείς είμαστε ο λαός σου. Εσύ είσαι ο Θεός μας. Και μας λες τώρα ότι θα μας καταστρέψεις. Δεν γίνεται να πεθάνουμε. Μα ο Μεσσίας θα έρθει από μας. Για μέσω εμάς θα ευλογηθούν όλα τα έθνη του κόσμου. Και μας λες τώρα ότι θα έρθουν οι Χαλδαίοι και θα μας καταστρέψουνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λέει, τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον από αυτόν? Προσέξτε τι λέει. Πώς γίνεται εσύ να στείλεις τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους, που είναι χειρότεροι από μας, να έρθουν να καταστρέψουν εμάς? Το ξέρω ότι είμαστε αμαρτωλοί, το ξέρω. Αλλά εγώ έλπιζα να μου πεις, Αβακούμ, θα στείλω κάποια πνευματική αναζωπήρωση. Θα τα φτιάξω τα πράγματα, όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι υπέροχα. Δεν περίμενα να μου πεις ότι θα στείλεις ένα έθνος που είναι ακόμη χειρότερο από εμάς να έρθει να μας καταστρέψει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Λέει, γιατί κάνεις τους ανθρώπους, εδάφιο 14, γιατί κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλους οι Βαβυλώνοι τους ανασύρουν με το αγκίστρι, τους τραβούν στο δίχτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται και θυσιάζουν στο δίχτυ τους και καίνε θυμίαμα στη σαγίνη τους, επειδή με αυτά η μερίδα τους είναι παχιά και το φαγητό τους εκλεκτό. Μήπως γι' αυτό θα αδειάζουν πάντοτε το δίχτυ τους και δεν θα λυπούνται φωνεύοντας τα έθνη? Κύριε, στέλνεις ένα απέσιο έθνος που δεν λυπάται να φωνεύει έθνη και θα τα στείλεις να φωνεύσουν εμάς το λαό σου? Δεν καταλαβαίνω. Δεν βγάζει νόημα. 100 χρόνια νωρίτερα στο Ισραήλ, η μεγάλη παγκόσμια δύναμη ήταν η Ασσυρία, όχι η Βαβυλώνα ακόμα που ήταν αυτόν τον καιρό, ήταν η Ασσυρία.
Και η Ασσυρία είχε κατέβει από το βορρά και επιτέθηκε στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και στη Σαμάρια και τους κατέστρεψε εντελώς, δεν έμεινε τίποτα. Τους πήρανε ξωρία, τέλος. Μετά από αυτό, οι Ασσύριοι κατεβαίνουν στο νότιο βασίλειο και έρχεται και παρκάρει ένα στρατός 185.000 στρατιωτών έξω από την Ιερουσαλήμ και στέλνουν μια επιστολή στο βασιλιά, στον Εζεκία, και του λένε: ο Θεός σου δεν πρόκειται να σε σώσει. Όλοι οι θεοί των προηγούμενων εθνών που έχουμε καταστρέψει δεν τους σώσανε. Εσάς ο Θεός σας δεν πρόκειται να σας καταστρέψει. Απλά παραδοθείτε για να μην χρειαστεί να σας φάξουμε όλους. Ο Ιωζεκίας παίρνει αυτή την επιστολή και πάει στο ναό του Κυρίου και τη βάζει κάτω να πλώνει και λέει: Κύριε, τι θα κάνεις γι' αυτό? Και η Γραφή λέει ότι εκείνο το βράδυ ο άγγελος του Κυρίου πήγε μέσα στο στρατόπεδο των Ασσύριων και σκότωσε 185.000 Ασσύριους στρατιώτες. Και το επόμενο πρωί οι Ιουδαίοι βγήκαν έξω, άνοιξαν την πόρτα και ήταν όλοι πεθαμένοι. Οι Ιουδαίοι τον καιρό του Αβακούμ το θυμόντουσαν αυτό. Το θυμόντουσαν πολύ καλά. Και λέγανε: ο Θεός δεν πρόκειται να αφήσει να καταστραφούμε. Ο Θεός θα μας προστατέψει. Δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα, είμαστε ο λαός του Θεού. Εντάξει, πάνω εκεί στη Σαμάρια και στο υπόλοιπο Ισραήλ, εντάξει, εκεί πέρα είχαν ψηλοεγκαταλείψει το Θεό, αλλά εμείς έχουμε τον λαό του Θεού. Δεν γίνεται ο Θεός να επιστρέψει να καταστραφεί ο ναός του. Ο Ιερεμίας που ζούσε τον ίδιο καιρό με τον Αβακούμ έλεγε το ίδιο πράγμα. Έλεγε όπου πήγαινε και τους έλεγε: παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Τι του λέγανε? Του λέγανε: ο ναός του Θεού, ο ναός του Θεού. Δεν πρόκειται να κατασταθεί ο ναός του Θεού. Ο Θεός δεν θα το επιστρέψει, δεν θα το επιτρέψει. Συγγνώμη. Είμαστε μια χαρά. Δεν πρόκειται να επιτρέψει κάτι τέτοιο να πάθουμε ο Θεός. Τώρα ο Βακούμ δεν ξέρω άμα σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο, αλλά είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα. Δεν γίνεται να μου λες τώρα ότι θα έρθουν οι Χαλδαίοι και θα μας σοπεδώσουν και δεν θα μείνει τίποτα. Σαφώς είμαστε αμαρτωλοί, αλλά αυτό μου φαίνεται λίγο ακραίο. Και λέει το εξής, κεφάλαιο 2, ο Αβακούμ. Λέει: επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και πάνω στο πύργο μου θα στυλωθώ. Θα κάτσω εδώ και θα περιμένω. Με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω αφού με ελέγξει. Λέει: εγώ θέλω απάντηση σε αυτό το πρόβλημα που έχω. Δεν καταλαβαίνω. Θα κάτσω εδώ πέρα και θα περιμένω μέχρι να μου απαντήσει ο Θεός. Αλλά είναι μια φράση εκεί πέρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή δεν το λέει αλαζονικά αυτό, δεν το λέει έτσι σαν κακομαθημένο παιδί. Λέει: θέλω να περιμένω να μου απαντήσει. Ή μάλλον λέει: θέλω να δω πώς θα με ελέγξει για να ξέρω πώς να απαντήσω. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο Θεός, θέλω απάντηση τώρα, και ο Θεός τους δίνει απάντηση και μετά λένε: α, δεν μου άρεσε αυτή η απάντηση, όχι, δεν το δέχομαι, και αρνούνται το λόγο του Θεού. Ο Αβακούμ δεν είναι έτσι. Ο Αβακούμ λέει: δεν καταλαβαίνω, θέλω απάντηση, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν γίνεται να κάνει λάθος, άρα εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι λάθος. Θα περιμένω να με ελέγξει, να μου πει που είναι το λάθος μου, για να ξέρω τι να πω μετά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, αλλά ο Θεός είναι ο Θεός. Και ο Θεός το απαντάει και του δίνει απάντηση. Εδάφιο 2. Και ο Κύριος μου απάντησε και είπε: γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδια, ώστε να τρέξει αυτός που τη διαβάζει. Επειδή η όραση μένει ακόμα για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευθεί. Αν και αργοπορεί, περίμενε την, επειδή σίγουρα θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Τα που είπα θα γίνουνε. Τώρα προσέξτε τα λόγια του Θεού. Εδάφιο 4. Λέει: δες, η ψυχή του υπερήφανου δεν είναι ευθεία μέσα του. Στο λεπτό. Αυτός που είναι περήφανος άνθρωπος, αλαζόνας άνθρωπος, που εμπιστεύεται τον εαυτό του, που νομίζει ότι αυτός τα ξέρει όλα, η ψυχή του μέσα του δεν είναι ευθεία.
Αλλά ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Πού το έχετε ακούσει αυτό? Κάπου το έχω ακούσει αυτό. Μήπως ήταν στην επιστολή προς Ρωμαίους, όταν το είπε ο Απόστολος Παύλος, από τον Αβακούμ το πήρε. Μήπως το ακούσατε από την επιστολή προς Εβραίους, από τον Αβακούμ το πήρε. Άμα το ακούσατε προς τους Γαλάτες, από τον Αβακούμ το πήρε. Άμα το ακούσατε από τους μεταρρυθμιστές που λέγανε ο πιστός, ο δίκαιος θα ζήσει διά της πίστης, από τον Αβακούμ το πήρανε. Είμαστε στην πιο σκοτεινή στιγμή της ιστορίας του Ιούδα. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και ο Θεός του λέει, ναι, θα καταστραφείτε, αλλά ξέρεις κάτι? Η απάντησή μου σε σένα, Αβακούμ, είναι ότι ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Ωραία, τι σημαίνει αυτό τώρα? Τι σημαίνει θα ζήσει με πίστη? Εκ πίστεως, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο δίκαιος θα ζήσει εμπιστευόμενος τον Θεό. Πίστη, εμπιστοσύνη. Όταν πιστεύω κάποιον, τον εμπιστεύομαι. Αυτά που μου λες, Θεέ μου, είναι... δεν τα καταλαβαίνω. Θα ζήσεις εμπιστευόμενος εμένα. Ο δίκαιος θα ζήσει καθώς πιστεύει τον Θεό. Καθώς πιστεύει αυτά που του λέει ο Θεός. Ακόμη και όταν δεν τα καταλαβαίνει. Ακόμα και όταν δεν βλέπει το τελικό αποτέλεσμα που θέλει να δει. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Από την αρχή της δημιουργίας αυτό είναι το πρόβλημά μας, που δεν το κάνουμε. Ο Θεός λέει στον Αδάμ και στην Εύα, μη φάτε από αυτόν εκεί τον καρπό, αλλιώς θα πεθάνετε. Και έρχεται ο Σατανάς και τους λέει, έλα τώρα που σας είπε ο Θεός που δεν θα πεθάνετε, δεν θα πεθάνετε, μια χαρά θα είστε, πήγαινε φάε. Και ποιον πιστεύανε, ποιον εμπιστευτήκανε? Τον Σατανά αντί για τον Θεό. Πού είναι ο Αδάμ και η Εύα σήμερα? Πεθαμένοι. Ο Θεός είπε, άμα φάτε θα πεθάνετε, και πεθάνανε. Για χιλιάδες χρόνια, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο Θεός μας λέει, ακούστε με και εμπιστευτείτε με, πιστέψτε με. Και εμείς λέμε, όχι, εμείς... Ο Θεός μας λέει κάτι, και οι επιστήμονες μας λένε κάτι άλλο. Ο Θεός μας λέει κάτι, και οι καθηγητές μας λένε κάτι άλλο. Ο Θεός μας λέει κάτι, και οι πολιτικοί μας λένε κάτι άλλο. Ο Θεός μας λέει κάτι, και οι ποιμένες και πρεσβύτεροι μας λένε κάτι άλλο. Και λέμε, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Ποιον να εμπιστευτώ? Ο Θεός λέει, ο δίκαιος θα ζήσει για μέσω της πίστης στον Θεό. Πρέπει να εμπιστευτούμε. Σταματάμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να εμπιστευτούμε τον Θεό. Ότι ο Θεός ξέρει τι κάνει, ακόμα και όταν δεν είναι όπως θα τα ήθελα. Ακόμα και όταν δεν είναι όπως θα περίμενα. Ο Θεός λέει, πίστεψε με. Μπορείς να με εμπιστευτείς. Θυμάστε τον Αβραάμ, ο Θεός του είχε πει ότι θα κάνει παιδί και ότι θα έχει σπέρμα διαμέσου του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Έπρεπε να περιμένει 25 χρόνια, αλλά το παιδί γεννήθηκε ο Ισαάκ, και διαμέσου του Ισαάκ θα έρχονταν ο Μεσσίας, διαμέσου του οποίου θα ευλογηθούν όλοι. Ωραία. Και αν θυμάστε, όταν ο Ισαάκ ήταν ακόμα παιδί, ο Θεός του λέει, πάρε τον γιο σου που τον αγαπάς και θυσίασέ τον. Τώρα, θέλω μισό λεπτό να σκεφτούμε χωρίς τα συναισθήματα να μας συνεπέρνουν. Ας βάλουμε στην άκρη το σοκ του θυσίασε το γιο σου. Αυτό το βάλουμε λίγο στην άκρη, αν μα γίνεται. Και να σκεφτούμε λίγο πρακτικά. Να σκεφτούμε λίγο πρακτικά. Ωραία. Αν διαμέσου του Ισαάκ πρόκειται να έρθει ο Μεσσίας. Ωραία. Απόγονος του Ισαάκ θα είναι ο Μεσσίας. Ωραία. Και ο Ισαάκ δεν έχει κάνει ακόμα παιδιά. Και ο Θεός του λέει, σκότωσέ τον. Πώς θα έρθει ο Μεσσίας? Άμα δεν έχει κάνει ακόμα παιδιά, πώς θα είναι απόγονός του ο Μεσσίας? Δεν γίνεται. Δεν βγάζει νόημα. Είναι παρανοϊκό. Ο Θεός τρελάθηκε. Τι θα κάνεις τώρα, Αβραάμ? Τι θα κάνεις? Μπορείς να πεις, αυτό που μου είπε ο Θεός δεν βγάζει κανένα νόημα, άρα δεν το κάνω. Ή μπορείς να πεις, δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά ο Θεός μου είπε να το κάνω και ο Θεός ξέρει τι λέει, άρα θα το κάνω. Θα τον εμπιστευτώ ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο
και θα τον πιστέψω. Αυτό είναι το να ζούμε με πίστη και όχι με όραση. Δεν ζω τη ζωή μου σύμφωνα με το τι βλέπω που γίνεται γύρω μου. Άμα είναι έτσι, πάει, τελειώσαμε. Αλλά ζω τη ζωή μου, ξέρω ότι αυτά που έχει πει ο Θεός είναι αλήθεια και τον εμπιστεύομαι. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Έχουμε εδώ πέρα τον Αβακούμ, ο οποίος είναι απελπισμένος. Κρέμεται από μια κλωστή. Και ο Θεός του λέει, ναι, ξέρεις τι θα γίνει, Αβακούμ. Ξέρεις πώς θα φτιάξω την κατάσταση. Θα στείλω τους Βαβυλώνιους να τα καταστρέψουν. Όλα όσα έφτιαχνες μια ζωή, πάει, τελειώσανε. Θα καταστραφεί ο ναός, θα πεθάνουν οι φίλοι σου, θα πεθάνουν η οικογένειά σου ή τουλάχιστον θα πάνε εξορία. Και εσύ ξέρεις πώς θα τελειώσει η ζωή σου εσένα, Αβακούμ. Δεν θα τελειώσει με χαρά και ευλογία όπως θα την αποκαλούσαμε την ευλογία, αλλά ή θα πεθάνεις ή θα πας εξορία. Έτσι θα τελειώσει η ζωή σου. Ο Αβακούμ δεν θα ζήσει να δει κάποια αποκατάσταση. Έτσι θα πεθάνει. Και του λέει τώρα του Θεού, θέλεις να σε εμπιστευτώ. Όλα καταραίουν, εγώ δεν πρόκειται να δω άσπρη μέρα, αλλά μου λες να σε εμπιστευτώ. Μου λες να βάλω τη ζωή μου στα χέρια σου και ότι εσύ ξέρεις τι κάνεις. Okay. Και αυτός του λέει ναι, ο δίκαιος θα ζήσει την πίστη του. Με εμπιστεύεσαι ή όχι? Δεν μιλάμε για μια τυφλή πίστη. Δεν μιλάμε για, εντάξει, βουτάω στο κενό και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Διαβάστε την ιστορία. Διαβάστε, έχετε δει ποτέ το Θεό να δίνει υπόσχεση που δεν την κράτησε? Έχει πει ποτέ ο Θεός ότι θα κάνει κάτι και δεν το έκανε? Ο Θεός είναι άξιος της πίστης μας. Είναι άξιος της εμπιστοσύνης μας. Δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστεύουμε. Το έχει δείξει ξανά και ξανά. Και στο τέλος του κεφαλαίου, στο εδάφιο 20, ο Θεός κλείνει αυτά που είχε να πει και λέει, ο Κύριος είναι στον Άγιο Ναό Του. Να σιωπήσεις μπροστά Του ολόκληρη η γη. Ο Θεός έχει μιλήσει, σιωπή. Δεν μου αρέσει. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστης. Στο κεφάλαιο 3, στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, είναι μια προσευχή του Αβακούμ. Ξεκινάει την προσευχή του παραδείγματος χάρη στο εδάφιο 2, λέγοντας, Κύριε, άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Κύριε, να ζωοποιείς το έργο σου στη διαδρομή των ετών. Στη διαδρομή των ετών να το κάνεις γνωστό. Μέσα στην οργή σου θυμίσου το έλεος. Μέσα σε αυτή την προσευχή του σκέφτεται το μεγαλείο του Θεού και σκέφτεται τις κρίσεις του Θεού και φοβάται. Σκέφτεται αυτά πρόκειται να έρθουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού και φοβάται. Και κλείνει όχι μόνο την προσευχή του αλλά ολόκληρη την επιστολή με τα εξής λόγια. Θέλω να προσέξετε τι λέει. Στο εδάφιο 16 ο Αβακούμ λέει, άκουσα το τι πρόκειται να γίνει και συνταράχτηκαν τα εντόστια μου, τα χείλη μου έτρεμαν στη φωνή, η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου και από κάτω μου πήρα τρόμο, επειδή κατά την ημέρα της λήψης πρέπει να αναπαυθώ όταν ανέβει ενάντια στο λαό μου αυτός που πρόκειται να τον εκπορθήσει. Λέει, όταν άκουσα αυτά πρόκειται να γίνουν, αρρώστησα, έτρεμα. Νιώθα τα κόκαλά μου να σαπίζουνε. Επειδή ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να κάτσω στην ησυχία μου και να περιμένω να έρθουν οι Βαβυλώνιοι να μας εκπορθήσουν, να μας καταστρέψουν, να μας ισοπεδώσουν. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα γίνει και εγώ πρέπει να κάτσω εδώ πέρα και να περιμένω. Αυτή θα είναι η ζωή μου. Τι θα κάνεις τώρα, Αβακού? Καταραστείς τον Θεό για αυτό που σου έχει κάνει? Ακούστε. Λέει. Ακόμη και αν η σικιά δεν βλαστήσει.
Ακόμη δεν υπάρχει καρπός στους αμπέλους. Αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, αν το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα χαίρομαι στον Θεό της σωτηρίας μου. Να σκεφτούμε αυτό για μας. Ακόμη κι αν οι λίγες επιχειρήσεις που έχουν μείνει κλείσουν και αυτές. Ακόμη κι αν τα λεφτά που έχουμε δεν έχουν καμία αξία πια. Ακόμη κι αν κλείσουν όλα τα μαγαζιά και εγώ δεν μπορώ να αγοράσω γάλα για τα δύο μου τα μωρά. Ακόμη κι αν τα πάντα γύρω μου καταστραφούν, ολόκληρη η Αθήνα πάει και γίνει στάχτες και δεν μείνει τίποτα, τι θα κάνεις, Αβακούμ? Θα καταραστείς στο Θεό, θα πεις ο Θεός μας είχε καταλείψει, ο Θεός δεν ξέρει, ο Θεός τίποτα? Όχι. Λέει, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους ψηλούς τόπους μου. Ακόμη κι αν τα βουνά πέσουν, ακόμη κι αν ο κόσμος όλος καταρρεύσει, εγώ θα εμπιστεύομαι τον Θεό. Και θα χαίρομαι ότι ο Θεός σώζει το λαό Του και ο Θεός είναι σωτήρας. Ακόμη και όταν τα πάντα καταρρεύσουν. Τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Θεός. Ανθρώπους που θα ζήσουν με πίστη. Που θα λένε, μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα, αλλά ο Θεός ξέρει και τον εμπιστεύομαι. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αμήν. Ας προσευχηθούμε.